Τα Γιάννενα ήταν ένας από τους σταθμούς της πρωτοβουλίας μνήμης Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού, μιας ομάδας μοτοσυκλετιστών με βασικό σκοπό τη διατήρηση της μνήμης της θυσίας των δύο ηρώων. Τον Αύγουστο του 1996 ο 24χρονος Τάσος Ισαάκ από το παραλίμνη της Κύπρου ξυλοκοπούνταν μέχρι θανάτου μπροστά στα μάτια των κυανόκρανων του ΟΗΕ και του κατοχικού στρατού. Τρεις μέρες αργότερα ο 26χρονος ξάδελφός του Σολομός Σολομού, συνοδεύοντας ομάδα που θα κατέθεται στεφάνι στη μνήμη του Τάσου, ανέβηκε στον ιστό της κατοχικής σημαίας και εκτελέστηκε. Από την 1η μέχρι τις 11 Ιουλίου η ομάδα των Κυπρίων μοτοσυκλετιστών βρίσκεται στην Ελλάδα για να βαδίσει σε μονοπάτια ιστορικής συνέχειας με γνώμονα τον αγώνα της μνήμης ενάντια στη λύθη και κουβαλώντας την επιμονή για δικαιοσύνη των θυσιών. Ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, έφτασαν στην πόλη των Ιωαννίνων και την παραλίμνια περιοχή, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στην προδομή των αγωνιστών Μιχαήλ Στιβαρού και Χριστόδουλου Σόζου, Κυπρίων που έπεσαν μαχόμενοι για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Εκεί τους υποδέχθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Γοργόλης και ο Αντιδήμαρχος Ιωαννίνων Βασίλης Βλέτσας. Έχουμε εντάξει τα Ιωάννινα στο διπορικό μας που γίνεται εις μνήμη της θυσίας του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού, οι οποίοι φωνεύτηκαν από τους Τούρκους το 1996. Φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια και με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης μεταφέρουμε το μήνυμα της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας διαμέσου του ελλαδικού χώρου μέχρι και την μη κατεχόμενη Κύπρο. Θεωρούμε τα Ιωάννινα και την Ήπειρο γενικότερα ένα πολύ σημαντικό μέρος και γι' αυτό το έχουμε εντάξει στο πλαίσιο στο πρόγραμμά μας, γιατί εδώ πίσω μου έχουμε τις πρωτομές δύο γνωστών Κυπρίων οι οποίοι πολέμησαν για την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων στον Πυζάνη του 1912 και θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό τον συμβολισμό να έχουμε Κυπρίους πεσόντες για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Αυτό θεωρούμε ότι συνδέει ακόμη περισσότερο την Κύπρο με την Ήπειρο και τον ελληνισμό κατ' επέκταση και γι' αυτό θέλαμε να επισκεφτούμε το μέρος και να αποδώσουμε φόρο τιμής στους πεσόντες και στο πρόσωπό τους, σε όλους τους πεσόντες που αγωνίστηκαν και έπεσαν για την ελευθερία της πατρίδας. Ξεκίνησε την 1η Ιουλίου, την 3η Ιουλίου ουσιαστικά από τις Καστανιές του Εύρου, επίσης συμβολικά το βορειότερο άκρο του ελληνισμού, και θα ολοκληρωθεί, θα φτάσουμε μέχρι την Κρήτη, ακολουθώντας το δρομολόγιο με νότια πορεία, μέχρι την Κρήτη και επιστροφή στην Κύπρο στις 11 Ιουλίου, όπου εκεί θα συνεχίσουμε μια εκδήλωση μνήμης αντικατοχική, γιατί στις 20 Ιουλίου έχουμε και την θλιβερή επέτειο της τουρκικής εισβολής. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην πόλη των Ιωαννίνων αδέρφια μας από την Κύπρο, οι οποίοι εκπροσωπούν την πρωτοβουλία Ισαάκ Σολομού. Σε μια πόλη, τα Ιωάννα, η οποία φιλοξενεί όλους τους αγωνιστές από την Κύπρο, οι οποίοι πέσαν για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Σε μια πόλη που έχει ισχυρούς δεσμούς, δεσμούς φιλίας, δεσμούς αίματος με την Κύπρο. Σε μια πόλη, στον Δήμο Ιωαννιτών, που είμαστε αδελφοποιημένη πόλη και αδελφοποιημένη δήμη με το Δήμο Λιμεσού και το Δήμο της Αγίας Νάπας. Καλωσορίζουμε τους φίλους μας από την Κύπρο και τους συγχαίρουμε για τις αξίες που πρεσβεύει αυτή η πορεία μνήμης, για τις αξίες του ελληνισμού, του ελεύθερου ελληνισμού. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η πρωτοβουλία μνήμης Ισαάκ Σολομού ενέταξε στο πρόγραμμα φέτος της διαδρομές της και τα Γιάννενα, την Ήπειρο, και αυτό το σημείο εδώ πέρα στο συγκεντρικό πλεονέκτημα των Ιωαννίνων, τη Λίμνη, που υπάρχουν δύο πρωτομές, δύο ανθρώπων, οι οποίοι στο παρελθόν έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα και για να μπορούμε σήμερα να λέμε ότι όλο το έθνος έδωσε μία μάχη όλο εκείνο το χρονικό διάστημα προκειμένου να απολαμβάνουμε εμείς αγαθά, τα οποία εμείς τα θεωρούμε δεδομένα. Εκείνοι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, ένας φοιτητής ιατρικής και ένας δικηγόρος, αποφάσισαν να αφήσουν την ευκολία και να μπουν μέσα στη μάχη, να παλέψουν. Κατατάχθηκαν λοιπόν στον ελληνικό στρατό και πολέμησαν σε μέρη δύσκολα,
σε βουνά ορεινά τα οποία για αυτούς, για άλλους ήταν γνωστά, για άλλους ήταν άγνωστα, και μπορούμε να πούμε ότι έδωσαν τα πρώτα στίγματα για την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων, και ήταν αυτοί οι οποίοι συνέδραμαν για να πούμε ότι έχουμε ένα ενιαίο έθνος, Κύπροι και Έλληνες, ένα έθνος το οποίο όλοι μαζί παλεύουμε για ένα κοινό σκοπό.